Ως εδώ θα σταματήσουμε για να δούμε τις μέρες μας, αυτές τις μέρες. Τι γίνεται με τους Έλληνες. Οι Έλληνες οι οποίοι έπρεπε να είναι το υπόδειγμα στον κόσμο ολόκληρο, λέει. Γι' αυτό έχει παράπονο ο Θεός μας και λέγει ότι εάν βλασφημείτε το όνομα μου το Άγιον από τα έθνη, λέει, είστε εσείς η αιτία. Είστε αιτία εσείς να με βλασφημεί ο κόσμος, λέει. Γιατί? Διότι δεν με αγαπάτε και δεν τηρείτε αυτά τα οποία σας λέγω. Αυτές τις μέρες λοιπόν η Ελλάδα μας, ενώ άρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, άρχεται και ο αντίδικος, ο διάβολος, την επίθεση του εναντίον των παιδιών του Θεού. Τι κάνει τώρα ο διάβολος τόσες μέρες? Είναι γνωστό σε εσάς, αλλά δεν το έχετε λάβει υπόψη, δεν το φιλοσοφήσατε, δεν το είδατε. Τι κάνει αυτός ο κόσμος? Τι κάνει? Μεταμορφώνεται. Βάζει μουτσούνες στο πρόσωπο. Φοράει ρούχα του καρναβάλου. Ρούχα διαβολικά. Μεταμορφώνεται ο άντρας σε γυναίκα, η γυναίκα σε άντρα. Οι μουτσούνες είναι μπροστά. Ο διάβολος ανεβαίνει πάνω στο άρμα. Προχωρεί και τον ακολουθούν πίσω και προπορεύονται μπροστά πλήθος κόσμου. Φέρνουν από τη Βραζιλία γυμνές γυναίκες σπόρνες και χορεύουν μέσα στους δρόμους ολόγυμνες. Παίρνουν τα παιδιά τους οι Έλληνες, τους φορούν μασκαρεμένα ρούχα, βάζουν κέρατα στην κεφαλή των παιδιών, ουρές στα παιδάκια, τα κρατούν από το χέρι και προχωρούν στους δρόμους και χαίρονται ότι το παιδάκι τους είναι, λέγει, έξυπνο. Το παιδάκι το μεταμορφώνουν σε διάβολο και αυτοί χαίρονται. Αυτές τις μέρες αυτοί δεν θα νηστέψουν. Αυτοί θα κοροϊδεύουν τις μέρες αυτές τις Άγιες. Θα κάνουν οτιδήποτε για να φτάσουν την Κυριακή της Στυροφάγου, που την επομένη ημέρα είναι η Καθαρά Δευτέρα. Την Καθαρά Δευτέρα θα μαζευτούν πάνω στα όρη και τα βουνά, θα αμολούν αετούς, χαρταετούς, θα πίνουν, θα διασκεδάζουν, θα μεθύουν, θα αμαρτάνουν και να λέγουν ότι είναι παιδιά του Θεού. Θα είναι όμως αυτό ευάρεστο στο Θεό? Το βλέπει ο Θεός και ευχαριστείται? Το βλέπει ο Θεός και λυπείται? Λέγει ο Θεός, εγώ αυτή τη στιγμή σε προετοιμάζω παιδί μου να φύγεις από τον κόσμο αυτόν και να ανέβεις στο θρόνο μου. Και εσύ τι κάνεις? Εγώ ανοίγω την εκκλησία μου και σου λέγω τόσους ψαλμούς που συγκινούν και τις πέτρες. Οι πέτρες συγκινούνται και αυτές από τους ψαλμούς που θα ακούονται τις μέρες αυτές από την εκκλησία. Τα Ευαγγέλια, οι προγιασμένες, οι θείες λειτουργίες, όλα όσα προετοιμάζουν τον άνθρωπο να γίνει πνευματικός άνθρωπος.